Πριν τη σέντρα συνέχεια, περίπου μία μισή ώρα πριν από την έναρξη των αγώνων της πέμπτης ημέρας και 6 ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας. ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα, στο μεγάλο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής. Με επιθετικές αιχμές λοιπόν, τον Ζουμπούλη και τον Κουίν, αντί για τον Αναστασιάδη και τον Γιώχανσεν, θα υποδεχτεί τον Άρη στην Τούμπα ο Ηρακλής. Ίσως μάλιστα να επανέλθει και ο Καπετανόπουλος. Ο Άρης από την άλλη πλευρά θα στερηθεί τις υπηρεσίες τριών βασικών ποδοσφαιριστών του. Του Κολτσίδα, του Στρατιλάτη και του Μιλόγεβιτς. Το ντέρμπι των αιωνίων της συμπρωτεύουσας δεσπόζει στην αγωνιστική κίνηση του διημέρου. Στις 8 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη σε ένα μάτς κυρίως γοήτρου και για τους δύο αντιπάλους. Ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι. Αυτό δεν αλλάζει αν είσαι πρώτος στη βαθμολογία, τρίτος ή τελευταίος. Το σπουδαιότερο είναι οι τρεις βαθμοί και μετά η ικανοποίηση των οπαδών μας. Πάντα νιώθω ανήσυχος πριν από κάθε παιχνίδι και έτσι πρέπει. Αλλιώς, γιατί να ξεκινήσω ένα μάτς. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας, είναι πολύ θετικό και πρέπει να το πιστέψουν και οι παίκτες. Στόχος μας μέσα στην Τούμπα είναι οι νίκες όπως και πέρσι που είχαμε στην έδρα μας μόνο 4 ισοπαλίες. Πάντως, το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος μετά και τα 34 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είμαστε μόλις στο τέταρτο. Δουλέψαμε αρκετά καλά, θα έλεγα, και αυτή την εβδομάδα. Από τη Δευτέρα υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας στην ομάδα. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες μου είναι αρκετά καλή, παρά τις απουσίες που θα έχουμε δύο βασικών λόγω τιμωρία του Κολτσίδα και του Στρατιλάτη και πιθανόν να έχουμε άλλη μια απουσία του Μιλόγεβιτς, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στη γάμπα, αυτό που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι παίκτες μου σε καλή κατάσταση και θα έλεγα ότι πηγαίνουν πραγματικά με μεγάλη αισιοδοξία στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στο γήπεδό του, ότι μπορεί να παίζει με πολύ πάθος και με πολύ ζωντάνια, με πολύ δύναμη. Θα έλεγα είναι το στοιχείο που οι παίκτες μου πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που νομίζω ότι έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Το σκοράρισμα απέναντι σε πολυπρόσωπες άμυνες είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που φάνηκε στο μάτς κόντρα στον Αθηναϊκό. Το μοναδικό μέχρι στιγμής εντός έδρας για το δικέφαλο. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Φυρός χαρακτηρίζει το παιχνίδι δύσκολο, δεν κρύβει όμως την αισιοδοξία του. Ήταν και πέρσι πρόβλημα το σκοράρισμα απέναντι σε πολυπρόσωπες άμυνες. Πρέπει όμως να υπενθυμίσω ότι βάλαμε τα περισσότερα γκολ πέρσι από όσα πέτυχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Ήταν η καλύτερη χρονιά στο σκοράρισμα προηγούμενη. Γνωρίζω ότι ο κόσμος ζητά πάντα περισσότερα, πρέπει να κοιτάμε πάντα όμως το παρόν και να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις. Μία νίκη μέσα στην Τούμπα θα είναι βάλσαμο. Θα μπορέσει να φέρει στην ομάδα αρκετή ηρεμία, ούτως ώστε το επόμενο 15ήμερο που έχουμε και μια εβδομάδα διακοπή να δουλέψει όσο μπορεί καλύτερα και πιο ήρεμα, σε ήρεμο κλίμα και να παρουσιάσει στη συνέχεια το πολύ πολύ καλό εαυτό της. Τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά και για τα δύο στρατόπεδα. Στον ΠΑΟΚ για τους Γιώχανσεν και Κουίν, στον Άρη για τον ίδιο τον Γιώργο Φυρό. Υπήρχε ένας πόλεμος, υπήρχε. Υπήρχαν κάποια προβλήματα παρά το γεγονός ότι θέλαμε να εμφανίσουμε ότι όλα ήταν με λιγάλα. Νομίζω ότι υπήρξε ένα πρόβλημα από κάποιους ανθρώπους προς το πρόσωπό μου που θέλω να πιστεύω πλέον, από εδώ και πέρα τουλάχιστον, ότι δεν θα ξαναυπάρξει. Οι φήμες είναι φήμες, αρέσουν στις εφημερίδες, ποτέ όμως δεν ξέρεις αν είναι αληθινές ή όχι. Σκοπός μας είναι η ηρεμία πριν το παιχνίδι και στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Τις έχω ακούσει κι εγώ, θα ήθελα να ξέρω ποιος τις ξεκινάει. Έχουμε μέχρι τώρα 5 βαθμούς, μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερους. Είμαστε περίπου στα ίδια με πέρσι, πολύ θα ήθελα όμως να ξέρω τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι που διαδίδουν τις φήμες. Ένα επιπλέον πρόβλημα απασχολεί τον Άρη. Η αποχή οργανωμένων φιλάθλων της ομάδας αποτελεί τροχοπέδι στις προσπάθειες των ίδιων των παικτών. Νομίζω ότι πρέπει ο πρόεδρος ή η διοίκηση τέλος πάντων να έρθει σε μια επαφή με αυτά τα παιδιά, οι οποίοι πιστεύω στο κάτω-κάτω θέλουν και το καλό της ομάδος, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να βρούνε μια λύση, να λύσουν τις διαφορές τους για το καλό πιστεύω της ομάδος. Στον αγωνιστικό τομέα, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και ίσως ο Άρη Χαν ξεκινήσει με την τριπλέτα των ξένων παικτών. Από τον Άρη απουσιάζουν οι τιμωρημένοι Στρατιλάτης και Κολτσίδας και πιθανόν και ο Λιούμπης Αμιλόγεβιτς. Στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει σαν γηπεδούχος 18 φορές στον Άρη, που έχει ανταποδώσει 7. Στα τέρματα, ο δικέφαλος υπερτερεί με 47-24. Στην τελευταία δεκαετία, ο Άρης έχει νικήσει μόνο 2 φορές, την περίοδο 83-84 και πρόπερση με 2-1. Με το φακό του Sky. Ένα πανόραμα από γνωστά και άγνωστα σπορ στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ελληνοσκοπιανές μάχες στο πινκ-πονγκ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα υπασίας.
η μαγεία του σερφ, το Davis Cup στο τένις, beach volley και πολλά ακόμη σπορ με το φακό του Sky. Time out, το παρασκήνιο της πρώτης μεγάλης μάχης του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ανάγκασε τον Ολυμπιακό να γνωρίσει την ήττα. Οι συναρπαστικές μάχες κάτω από τα καλάθια και ο απόϊχος των αγώνων της πρεμιέρας. Τι έγινε στα γήπεδα, τι υπόθηκε στα αποδυτήρια. Αποκλειστικό ρεπορτάζ έκπληξη για τον σημερινό αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου. Ο παλμός του κορυφαίου πρωταθλήματος στην Ευρώπη μόνο στο Time Out. Δείτε στο διεθνές ποδόσφαιρο τις καλύτερες φάσεις, τα συναρπαστικότερα στιγμιότυπα και τα εκπληκτικότερα γκολ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Οι μάχες των κυπέλων Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα στον μεγάλο Diego Maradona που επιστρέφει στα γήπεδα. Και φυσικά οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων που ενθουσίασαν όλους τους φιλάθλους. Στο διεθνές ποδόσφαιρο. Δείτε ακόμη τα ειδικά θέματα που ετοίμασε για σας το επιτελείο των συνεργατών του Sky. Το γεγονός της εβδομάδας, που ήταν φυσικά η αποχώρηση του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα του Νίκου Γκάλη από την ενεργό δράση. Ο Τάκης Λουκανίδης που θυμάται γεγονότα από την μεγάλη καριέρα του. Πριβέ, η ματιά του Sky Sport στην ιδιωτική ζωή του παγκόσμιου πρωταθλητή ιστιοσανίδας Νίκου Κακλαμανάκη και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σπορ και δράση. Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Συνεχής δράση. Απίστευτες εικόνες από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Extreme Sport. Ακόμη, δείτε την ατζέντα για να ενημερωθείτε για όλη την αθλητική κίνηση της εβδομάδας που έρχεται και να είστε μέσα σε ό,τι συμβαίνει στα σπορ. Σήμερα και κάθε Κυριακή μόνο στο Sky Sport. Αυτά λοιπόν θα δείτε στην συνέχεια. Εμείς να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με το πρωτάθλημα μάλλον της πρώτης εθνικής και το παιχνίδι το τελευταίο της πέμπτης ημέρας που θα γίνει αύριο. Οι τραυματίες του Τουρμπιγιόν, ο Τιμούρ και Τσπάγια και ο Ρέφιξ Αμπανάτζοβιτς είναι ως αυτή την ώρα τα προβλήματα του Ντούσαν Μπάγεβιτς για το αυριανό παιχνίδι στον Νίκος Γκούμας στις 6 το απόγευμα με τον Ηρακλή. Από την πλευρά του, ο Ντούσαν Μητόσεβιτς, όπως ακούσατε πριν από λίγο στη ζωντανή σύνδεση με τον Νίκο Μιρτσέκη, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι προετοιμάζεται να αγωνιστεί κοντά στην ΑΕΚ, να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον Νίκος Γκούμας, μάλλον με αμυντικό σχήμα. Χωρίς τον Τιμούρ και Τσπάγια που υπέστη τράβηγμα στο παιχνίδι με την Σιόν και θα λείψει για μια εβδομάδα, θα αντιμετωπίσει αύριο η ΑΕΚ τον Ηρακλή. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής, ο Μπάγεβιτς περιμένει πάρα πολλά από τους παίκτες του προκειμένου να σβήσουν οι κακές εντυπώσεις της ρεβάνς με τους Ελβετούς. Όμως η κούραση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Σου είπα, εδώ που έχουμε φτάσει δεν έχει σημασία τόσο πολύ η κούραση, το ότι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο ή και να μην παίζουμε καλά και να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Το θέμα που απασχολεί την Ένωση εξίσου με το αγωνιστικό είναι αυτό της συμπεριφοράς των φιλάθλων, ειδικά τώρα που η ΑΕΚ κινδυνεύει για μία ακόμη φορά με τιμωρία από την UEFA. Είναι οικογενειακή υπόθεση, δεν το στείλω τηλεοπτικά αυτό το μήνυμα. Είμαι πολύ στενοχωρημένος και εξοργισμένος με αυτό το θέμα και θα συζητήσω με τους φιλάθλους πρόσωπο προς πρόσωπο. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει πέρσι με 4-1 του Γυρεού και χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη για να μείνει κοντά στους πρωτοπόρους και να συνεχίσει να έχει υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάτι που δεν το είχε καταφέρει τη χρονιά που μας πέρασε. Για τον Ηρακλή το παιχνίδι με την ΑΕΚ βρίσκεται μόλις στις παρυφές ενός αγωνιστικού Γολγοθά. Μέχρι την 11η αγωνιστική και οι ανώλευκοι θα πάνε τρεις φορές στην Αθήνα, μία στην Κρήτη, ενώ στην έδρα τους περιμένουν τον Ιωνικό, τον ΠΑΟΚ και τον Απόλλων Αθηνών. Με άλλα λόγια, δηλαδή, μια βαθιά ανάσα και βουτιά στα βαθιά για τους κιανόλευκους, με εφόδιο όχι μόνο τους ήδη συγκεντρωμένους 9 βαθμούς. Ο Μητόσεβιτς βρήκε κι άλλα. Πώς δυνατό στο. Το θετικό είναι ότι οι καινούργοι παίκτες που ήρθαν στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού προσαρμοστήκαν στην ομάδα. Υπάρχει δέσιμο μεταξύ παλαιών και νέων ποδοσφαιριστών. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλή στην ομάδα. Κοιτάξτε, εμείς όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε το ίδιο. Δεν παίρνουμε παραπάνω από 3 βαθμούς και έναν στην ισοπαλία. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να είμαστε σοβαροί στα παιχνίδια που έρχονται για να αποσπάσουμε τους βαθμούς που έχουμε θέσει σαν στόχο. Επί του παρόντος πάντως ΑΕΚ, ο Μητόσεβιτς αντιμετωπίζει ένα μόνο πρόβλημα, αυτό του τραυματία Μίλαν Παύλοβιτς. Κατά τα άλλα, ευχάριστα. Ο Μιρτζέκης εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει, ο Γιωβάνοβιτς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ενώ τα ίδια ισχύουν και για τον Μπορμπόκη. Και ανάμεσα σε αυτά, ο Μητρόπουλος, ο Μιρτσέκης και ο Γιωργαμλής απέναντι σε μια ομάδα της οποίας τη φανέλα φόρεσαν στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσω, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στην ΑΕΚ, είναι η ομάδα που με ανέδειξε και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ.
Οπότε είναι και διαφορετικά τα συναισθήματά σου τη Δευτέρα, λίγο παράξενα ή όχι? Κοιτάξτε, πάντα όταν παίζω εναντίον της ΑΕΚ αισθάνομαι λίγο περίεργα στην αρχή, αλλά αυτή τη στιγμή παίξει το Ηρακλή και παίζω για τον Ηρακλή. Για μένα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο πληρέστερη ελληνική ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω, φυσικά και εμείς από την πλευρά μας δεν θα πάμε λευκή σημαία, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και κοντά σε όλα τα άλλα, ο Μητόσεβιτς να έχει να αντιμετωπίσει τη δυσμενή παράδοση τόσο για τον Ηρακλή όσο και για τον ίδιο. Αν μείνουμε στο Σέρβο, τρεις φορές αντιμετώπισε την ΑΕΚ και δεν γνώρισε την νίκη. Για μένα δεν σημαίνει τίποτα η παράδοση. Η αλήθεια είναι ότι τρεις φορές από τότε που ήρθα στην ομάδα του Ηρακλή αντίπαλος με την ΑΕΚ δεν έχω καταφέρει να κερδίσω. Αλλά πέρα από αυτό οι παραδόσεις για αυτόν τον λόγο υπάρχουν, για να σπάνε. Μόνο ντέρμπι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οι αγώνες ΑΕΚ Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ στους 14 αγώνες του επαγγελματικού πρωταθλήματος έχει 13 νίκες και μία ήττα το 1983. Ο Ηρακλής είχε νικήσει πάλι το 1972, ενώ από το 1984 δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό. Γενικά στατιστικά τώρα της πέμπτης αγωνιστικής, όπως τα επιμελήθηκε ο Σταύρος Βρανάς. Ο μαθουσάλας του πρωταθλήματος, ή αν θέλετε ο Ράμπο των ελληνικών γηπέδων, Τάσος Μητρόπουλος, σημείωσε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ηρακλή και έφτασε τα 85 γκολ στη 19χρονη ιστορία του στα γήπεδα της Α Εθνικής. Παράλληλα, ισοφάρισε τις συμμετοχές του Δημήτρη Σαραβάκου και οι δύο μαζί έχουν τώρα από 423. Ήδη πλησιάζουν το ΔΕΔΕ που έχει 430. Για πρώτη φορά νίκησε σαν προπονητής στην Πάτρα Όλεκ Μπλαχίν. Σε 8 αγώνες είχε 6 ήττες και 2 ισοπαλίες. Στον πίνακα το σκόρερ ο Βαζέχα προηγείται με 9 γκολ. Ο Ζόραν Ρίσνιτς του Όφη ακολουθεί με 6 και ο Βασίλης Θάρτας της ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 4. Στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχουν σκοράρει 66 ποδοσφαιριστές ή αν θέλετε 68 με τα 2 αυτογκόλ του Ζόταλη και Μητσόπουλου. Μέχρι τώρα έχουμε 110 γκολ, 172 κίτρινες, 12 κόκκινες, 18 δοκάρια και 10 πέναλτι. Να σημειώσουμε πως ακόμη δεν έχει χαθεί πέναλτι. Η πιο άτακτη ομάδα είναι μέχρι τώρα η Καλαμάτα που έχει 4 αποβολές και 12 κίτρινες. Ακολουθούν με 2 αποβολές Λάρισα και Αθηναϊκός που έχουν 10 και 9 κίτρινες αντίστοιχα. Η Λάρισα έχει χρησιμοποιήσει τους περισσότερους παίκτες από κάθε άλλη ομάδα, 24 συνολικά, με δεύτερο τον Εθνικό, 22, και τρίτη την Καλαμάτα με 21 ποδοσφαιριστές. Τους λιγότερους έχουν χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από 16. Τέλος, ο Όφη έχει την καλύτερη επίθεση με 16 γκολ, τη χειρότερη ο Πανελλιακός και ο Αθηναϊκός από 1, την καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός και ο Απόλλωνας με 1 παθητικό τέρμα και τη χειρότερη η Λάρισα με 14 και ο Εθνικός με 12 τέρματα. Έχει πετύχει 138 γκολ ως τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα 5,5 περίπου χρόνια που αγωνίζεται εδώ. Έχει σημειώσει 9 τέρματα στους 4 αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα πάλι για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και 2 στο Champions League την περασμένη Τετάρτη. Βέβαια, μιλάμε για τον Κριστόφ Βαζέχα, το αφιέρωμα στον οποίο επιμελήθηκε και πάλι ο Σταύρος Βρανάς. Όπως και να το κάνουμε, τα 5 γκολ που σημείωσε ο Κριστόφ Βαζέχα σε βάρος του Πανιωνίου προκάλεσαν πανελλήνια αίσθηση. Ο Πολωνός καταρρύπτει σιγά σιγά όλα τα ρεκόρ και ήδη μπήκε στον κλαμπ εκείνων που έχουν σημειώσει 5 γκολ σε ένα παιχνίδι. Ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι ανάλογο ήταν ο Θωμάς Μαύρος πριν 10 χρόνια. Ο εντυπωσιακός Βαζέχα έχει σημειώσει 5 φορές τα χρόνια που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα από 4 γκολ και άλλες 8 έχει κάνει hat-trick. Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει πετύχει 9 γκολ σε 4 αγώνες και με τα 138 γκολ που έχει σημειώσει στις 174 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Προηγείται ο Αντώνης Αντωνιάδης με 180 γκολ, ενώ ο Μίμης Δωμάζος βρέθηκε στην τρίτη θέση με τα 134 γκολ που είχε σημειώσει με την πράσινη φανέλα. Στον γενικό πίνακα το σκόρερ ο Βαζέχα ξεπέρασε τους Αλεξιάδη, Κούδα και Σαράφη και βρέθηκε στη 12η θέση όλων των εποχών. Ο Βαζέχα έχει γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου του 1964 και το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 1999. Με το φακό του Sky, ένα πανόραμα από γνωστά και άγνωστα σπορ στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ελληνοσκοπιανές μάχες στο πινκ-πονγκ, παγκόσμιο πρωτάθλημα υπασίας, η μαγεία του σερφ, το Davis Cup στο τένις, beach volley και πολλά ακόμη σπορ με το φακό του Sky. Time Out, το παρασκήνιο της πρώτης μεγάλης μάχης του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ανάγκασε τον Ολυμπιακό να γνωρίσει την ήττα. Οι συναρπαστικές μάχες κάτω από τα καλάθια και ο απόϊχος των αγώνων της πρεμιέρας. Τι έγινε στα γήπεδα, τι υπόθηκε στα αποδυτήρια. Αποκλειστικό ρεπορτάζ έκπληξη για τον σημερινό αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου. Ο παλμός του κορυφαίου πρωταθλήματος στην Ευρώπη μόνο στο Time Out.
Δείτε στο διεθνές ποδόσφαιρο τις καλύτερες φάσεις, τα συναρπαστικότερα στιγμιότυπα και τα εκπληκτικότερα γκολ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Οι μάχες των κυπέλων Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα στον μεγάλο Diego Maradona που επιστρέφει στα γήπεδα. Και φυσικά οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων που ενθουσίασαν όλους τους φιλάθλους. Στο διεθνές ποδόσφαιρο. Δείτε ακόμη τα ειδικά θέματα που ετοίμασε για σας το επιτελείο των συνεργατών του Sky. Το γεγονός της εβδομάδας, που ήταν φυσικά η αποχώρηση του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα του Νίκου Γκάλη από την ενεργό δράση. Ο Τάκης Λουκανίδης που θυμάται γεγονότα από την μεγάλη καριέρα του. Πριβέ, η ματιά του Sky Sport στην ιδιωτική ζωή του παγκόσμιου πρωταθλητή ιστιοσανίδας Νίκου Κακλαμανάκη και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σπορ και δράση. Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Συνεχής δράση. Απίστευτες εικόνες από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Extreme Sport. Ακόμη, δείτε την ατζέντα για να ενημερωθείτε για όλη την αθλητική κίνηση της εβδομάδας που έρχεται και να είστε μέσα σε ό,τι συμβαίνει στα σπορ. Σήμερα και κάθε Κυριακή μόνο στο Sky Sport. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me and you. Αυτά λοιπόν που για την εκπομπή μας πριν τη σέντρα. Δημήτρη, κάπου εδώ τελειώνει αυτό που. Ναι, για να πάει και ο κόσμος στα γήπεδα. Για να πάει και ο αλλά κόσμος στα γήπεδα. Είτε πάει στο γήπεδο είτε δεν πάει και μείνει σπίτι του. Από το ραδιόφωνο του Sky είναι κοντά πλέον. Από σήμερα. Sky 100,4 κοντά στο ποδόσφαιρο με απευθείας μεταδόσεις όλων των παιχνιδιών. Έχουμε ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις. 3,5 ώρες ένα ποδοσφαιρικό σόου από το ραδιόφωνο του Sky 100,4. Και όχι μόνο. Αυτά κυρίες και κύριοι για το πριν τη σέντρα. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγο ο φακός του Sky, σε λίγο time out. Αλλά ειδικά για το time out. Έχουμε ετοιμάσει μια μικρή εκπληξούλα, όχι μικρή εκπληξούλα. Έχουμε με την ευκαιρία της πρεμιέρας του μπάσκετ, της πρεμιέρας πρωταθλήματος αλφάνε κατηγορίας, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα γκάλωπ. Ψηφίστε λοιπόν στα τηλέφωνα που θα δείτε ποια κατά τη γνώμη σας ομάδα θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Τα δύο μεγάλα φαβορί είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Προσέξτε τα νούμερα του τηλεφώνου που σας δίνουμε. Και από εκεί και πέρα, αν δοκιμάσετε, αν νομίζετε ότι κάποια άλλη ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη εντός εισαγωγικών και μπορεί να κατακτήσει το τίτλο, ψηφίστε λοιπόν την άλλη ομάδα. Αυτά είναι τα τρία νούμερα που σας δίνουμε και στο τέλος της εκπομπής Time Out, που θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι, θα σας δώσουμε το ποσοστό επί της 100 βέβαια, που θα έχετε βγάλει εσείς μέσα από την ψηφοφορία στα τηλέφωνα που σας δίνουμε, τα τηλέφωνα της News Phone. Για μία ακόμη φορά, όσοι νομίζετε ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα 090-272-902, όσοι πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα 090-272-901 και όσοι πιστεύετε ότι κάποια άλλη ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Πανιόνιος ή ο Ηρακλής ή η ΑΕΚ, ψηφίστε στο τηλέφωνο 090-27-29-03. Αυτά λοιπόν, τα τηλέφωνα μπορείτε να τα κάνετε, να τηλεφωνείτε από τώρα ή τα τηλέφωνα της News Phone και σας περιμένουν. Σε λίγο και πάλι μαζί.